Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία αντιμετωπίζει τα μέλη του αναπηρικού κινήματος ως παιδιά ενός κατώτερου θεού, έχοντας επαναγγελμένος, αλλά δίχως αποτέλεσμα, θέσει τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν όλους, στους διατελέσαντες υπουργούς υγείας και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, το σωματείο της Ζακίνθου Θυποπολάρη, αναλογιζόμενο το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο αποτελεί τη μοναδική βασική μονάδα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, αναζητά λύσεις. Θα πρέπει να στελεχωθεί με ικανό ιατρικό, νοσηλευτικό, προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπόν ειδικοτήτων. Επίσης να έχει επάρκεια υλικών αγαθών για να μπορεί να εξυπηρετεί τους αυτούς οι οποίοι περιθάλπονται από το νοσοκομείο. Ζητάμε την επαναλειτουργία της πνευμονολογικής κλινικής και επίσης την λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας, η οποία ξέρουμε όλοι εμείς, ξεγνωρίζουμε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένη. Απλώς πρέπει να στελεχωθεί από το κατάλληλο προσωπικό. Δεν μένουν όμως μόνο σε αυτά, αφού επιδιώκουν αυστηρό έλεγχο στη λειτουργία των υπαρχόντων οχημάτων του ΕΚΑΒ και τη λειτουργία του φαρμακείου του ΕΟΠΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρονίων πασχόντων. Επίσης, είπαμε για την άρτια λειτουργία του ΕΚΑΒ, γιατί και εκεί χρειάζονται άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα και σωστά για τις διακομιδές που χρειάζονται ή για να μπορούν να έχουν άμεση επέμβαση στις κλήσεις στα διάφορα σημεία του νησιού μας. Ζητήσαμε τη λειτουργία φαρμακείου του ΕΟΠΗ στη Ζάκυνθο, ούτως ώστε οι χρόνια πάσχοντες να βρίσκουν άμεσα και γρήγορα τα φαρμακά τους. Άλλωστε επισημαίνεται πως ο τομέας της υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι το 19% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και είναι συχνός χρήστης των υπηρεσιών περίθαλψης.